Ευχαριστώ το Θεό που με βοηθάει με την πείρα που παίρνω από τους ανθρώπους, τις εμπειρίες των ανθρώπων που ακούω κλπ. Τα βιβλία που διαβάζω, τους ανθρώπους που γνωρίζω, τους σοφούς που έχω ακούσει, γέροντες, αγίους, πατέρες, μητέρες, οικογένειες κλπ. Και την ειλικρίνεια των ανθρώπων που μου ανοίγονται, όλα αυτά με έχουν βοηθήσει να καταλάβω ότι πίσω από κάθε παραβατική και αμαρτωλή και ακραία συμπεριφορά κρύβεται κάποιος πόνος, κάποια πληγή, κάποια συμπαθητική πληγή. Έτσι. Πίσω από κάθε αποκρουστική συμπεριφορά κρύβεται ένας πολύ γοητευτικός άνθρωπος, μια πολύ γοητευτική ψυχή, κακοποιημένη, παραμορφωμένη, διαλυμένη, που φυσικά αυτή η συμπεριφορά της η παραβατική πρέπει να υποστεί τις συνεπείες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάνει ένα έγκλημα, δεν μπορεί να μην πάει στη φυλακή, δεν μπορεί να μην τιμωρηθεί όπως ορίζει ο νόμος για την ασφάλεια του πλήθους των ανθρώπων και της κοινωνίας που ζούμε. Αλλά εγώ τώρα λέω κάτι άλλο, ότι πίσω από αυτά όλα κρύβονται πληγές. Που αν τις καταλάβεις αυτές τις πληγές, θα συμπαθήσεις πάρα πολύ τον κάθε αμαρτωλό και τον εαυτό σου τον ίδιο. Δηλαδή, αν καταλάβεις γιατί κάνεις κάποια αμαρτία, κάποια έκτροπα, οτιδήποτε στη ζωή. Ας πούμε, ένας που μπορεί να κλέβει επειδή, ας πούμε, έχει απίστευτη ανασφάλεια στη ζωή και φοβάται και ήθελε να εκδικηθεί, ήθελε να τιμωρήσει για την αγάπη που δεν πήρε. Ο άλλος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε άλλη αμαρτία και κυρίως οι μεγάλες αμαρτίες είναι, ας πούμε, αυτές που χαρακτηρίζουμε ως σεξουαλικές, γιατί ακριβώς πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια απίστευτη μοναξιά. Εντυπωσιάστηκα όταν διάβαζα ένα βιβλίο ενός ιερέα θεολόγου και ψυχολόγου που εξηγούσε πώς πίσω από σαρκικά παραπτώματα και εκτροπές και ακρότητες μπορεί να κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν αφόρητη μοναξιά, έλλειψη συμπάθειας, αγάπης, αποδοχής από τους γονείς τους και εκτονώνονται με έναν τρόπο που τους δίνει μια επιβεβαίωση. Δηλαδή οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου δεν είναι πολλές. Ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει αγάπη, αποδοχή, ασφάλεια, να νιώσει ψυχική ασφάλεια, να νιώσει αξία, να νιώσει δύναμη, να νιώσει ελευθερία. Αυτός ο άνθρωπος θα εξελιχθεί και θα πορεύεται με έναν ήρεμο τρόπο. Ο άνθρωπος όμως που δεν θα τα πάρει αυτά, θα κάνει ακρότητες και θα κάνει αμαρτίες. Μου λέει ο άλλος, ας πούμε, απάτησα τη γυναίκα μου. Γιατί το έκανες, ρε παιδί μου? Γιατί, μου λέει, δεν μου έδωσε ποτέ συμπάθεια. Ξαφνικά βλέπεις ότι ένα αμάρτημα κρύβει έναν πόνο. Ότι αυτός δεν πήρε ποτέ αγάπη. Δεν μου είπε ποτέ τη λέξη, ας πούμε, αγάπη μου. Ο άλλος, ας πούμε, το παιδί κλέβει από το σχολείο κάτι και λέει, γιατί οι γονείς μου δεν μου δίνουν λεφτά. Γιατί δεν με έχουν φροντίσει. Γιατί δεν με αγαπούν. Γιατί δεν με στηρίζουν. Και εγώ αρπάζω. Έχω μάθει να αρπάζω. Δεν έχω μάθει να σέβομαι. Δηλαδή, πίσω από κάθε τέτοια πράξη, αν μπορείς. Δηλαδή, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό που με σε αυτό το κομμάτι. Ποτέ δεν μένω στην επιφάνεια. Αυτό θέλω. Ποτέ δεν μένω σε αυτό που θα δω. Ποτέ δεν μένω σε αυτό που θα ακούσω. Ακόμα και ένας που θα με κατηγορήσει, πάω πίσω από αυτό. Γιατί με κατηγορεί? Γιατί και πίσω από αυτόν τον τρόπο που με κατηγορεί, ας πούμε, που το πρώτο που μου βγαίνει να επιτεθώ και να απαντήσω, να το βάλω στη θέση του, θα δω πάλι μια πληγή. Γιατί το κάνει αυτός, με τι νιώθει, τι του έκανα τώρα, τι τον στεναχώρησε, κάπου τον ενοχλώ, κάτι του θυμίζω, κάποια πληγή του ξύνω, μήπως ζήλεψε, μήπως ενοχλήθηκε, μήπως συγκρίθηκε, μήπως ταλαιπωρήθηκε, μήπως κάτι το. Πάντως το θέμα δεν είναι να αντιδρούμε σπασμωδικά σε κάτι που γίνεται, αλλά να διαβάζουμε, να κάνουμε δεύτερη ανάγνωση σε αυτό που βλέπουμε, την πράξη, να κάνουμε και άλλη ανάγνωση και να την ερμηνεύουμε με όρους τέτοιους, με όρους αγάπης, διάθεση επικοινωνίας, διάθεση κατανόησης του άλλου. Θέλω να σε καταλάβω, δεν θέλω να σε βρίσω. Θέλω να σε νιώσω, δεν θέλω να σε πολεμήσω. Θέλω όχι να σε ξεσκεπάσω, να σε εξευτελίσω, αλλά να σε κατανοήσω. Αυτό αισθάνθηκα όταν κάποιος στο ταξί μου είπε ότι παίρνει κοκαίνη, ξέρω εγώ, και μου λέει με ένα ρεμάλι, με ένα χάλι κτλ. Και του λέω, δεν είσαι ένα ρεμάλι, ούτε ένα χάλι. Και μου λέει, τώρα σοβαρολογείς, θα με δικαιολογήσεις κιόλα. Του λέω, βεβαίως θα σε δικαιολογήσω. Βεβαίως θα σε δικαιολογήσω. Πόσο μάλλον εσύ, του λέω, που παίρνεις κοκαίνη και ναρκωτικά και ουσίες και πίνεις και κάνεις διάφορα τέτοια. Εσύ έχεις έναν πόνο. Δεν μένω στην κοκαίνη, δεν μένω στην παραβατική συμπεριφορά σου, δεν μένω στις εξαρτήσεις σου, δεν μένω στην αρρώστια σου. Μένω γιατί έφτασες εκεί. Και πίσω από αυτό το γιατί κρύβεται μια ωραιότητα, να ξέρετε. Ένας ωραίος άνθρωπος εννοώ, ένας ωραίος άνθρωπος που δεν έχει χορτάσει ψυχή του από αυτά τα βασικά που είπα. Αγάπη, ψυχική ασφάλεια, αίσθηση αξίας, ελευθερίας, δύναμη δημιουργικότητας, του κόψαν τα φτερά και ψάχνει κάπου να πατήσει. Λάθος, ναι, κάνει λάθος επιλογές. Αλλά έχει μια ωραία ψυχή, αυτό λέω τόση ώρα. Προσπέρνα τη σαβούρα αυτή και τη βρωμιά και μπες να βρεις το θησαυρό και το διαμάντι που κρύβεται. Κρύβεται ένα διαμάντι σε κάθε άνθρωπο που μας ταλαιπωρεί. Έτσι βλέπει ο Θεός τη ζωή και ευχαριστούμε που μας βοηθάει και εμάς να βλέπουμε τον κόσμο θεϊκά. Έτσι θα βοηθήσουμε τον κόσμο. Μόνο έτσι θα αλλάξει ο κόσμος.
Αν δούμε πίσω από τις βιτρίνες.